Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 4 κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και ταμπουρώθηκαν μέσα κρατώντας όμηρο τον υπάλληλο. Μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις, οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να συλλάβουν τους δράστες. Είναι μέσα ταμπουρωμένοι. Ο ένας μετά τον άλλο οι κακοποιοί οδηγούνται με χειροπέδες στα περιπολικά που έχουν φτάσει στην οδό Μοναστηρίου. Λίγο νωρίτερα οι 4 κουκουλοφόροι είχαν εισβάλει σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας, ταμπουρώθηκαν και κράτησαν όμηρο τον υπάλληλο. Μπήκανε 4 άτομα από εκεί με κουκούλες. Αμέσως κατέβηκε εδώ στο όρι, ήθελα να καλέσω την αστυνομία, αλλά η αστυνομία ήδη ήταν εδώ. Μπήκανε μέσα και κατεβάσαν τα ρολά. Για να τους έχουν μέσα, τους είχαν μέσα τους ανθρώπους. Ήταν κλειστά τα ρολά, όλα τα πάντα κατεβασμένα. Και μετά ήρθαν όλοι μαζί οι αστυνομικοί, τους είχαν παγιδεύσει. Κανείς από τους περίοικους δεν κατάλαβε τι συμβαίνει μέχρι που είδαν να φτάνουν πάνωπλοι αστυνομικοί. Ήρθαν 10-12 αστυνομικοί και ψάχνανε εισόδους για να μπουν να μην φύγει ο κλέφτης από πίσω. Οι ένστολοι άρχισαν τις διαπραγματεύσεις με τους δράστες, οι οποίοι αποφάσισαν να παραδοθούν όταν κατάλαβαν πως δεν είχαν άλλο τρόπο διαφυγής. Τα κλείσανε τα στόρια, ήρθε η αστυνομία, διαπραγματευόταν. Περικυκλώσαν όλη την περιοχή για να μην τους φύγουν. Τίποτα άλλο και μετά καθίσανε και τους πιάσανε σιγά σιγά. Τους εγκλωβίσανε μέσα σε αυτό το μαγαζί, ήξεραν ότι είναι εδώ μέσα. Πάνω τους εντοπίστηκαν μαχαίρια, όπλα και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Αυτοί φοβόντουσαν να μην πάνε πάνω στην οικοδομή και δημιουργήσουν προβλήματα στους ένικους εκεί μέσα. Οπότε γι' αυτό περιμένουν και γι' αυτό πήρε και λίγο χρόνο. Αυτό που προκαλεί προβληματισμό στις αρχές είναι πως οι δράστες ταμπουρώθηκαν μόνοι τους στο κατάστημα πριν φτάσει η αστυνομία. Πάτησαν το τηλεχειριστήριο για να κατέβει το μεταλλικό στόρι και το πέταξαν στο πεζοδρόμιο πριν κατέβουν τα ρολά. Το κίνητρο των δραστών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Εξετάζεται εάν στόχος τους ήταν η ληστεία. Δεν αποκλείεται όμως να πρόκειται και για ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών.